Και πάω από την άλλη σε αυτά τα δύο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ, που απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έκανε ανακοινώσεις εχθές και ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, για να παρουσιάσει όλα τα επενδυτικά εργαλεία που διαθέτει η κυβέρνηση για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στήριξη της επιχειρηματικότητας στην ίδια ώρα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να μιλάει για αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος της γενικής κυβέρνησης της Ελλάδας από 0,1% πέρυσι στο 1% φέτος και στο 2% το 2024, καθώς και την περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Αυτά τα αναφέρει στην έκθεσή του για τις παγκόσμιες δημοσιονομικές εξελίξεις. Δεν ξέρω αν το ένα επηρεάζει το άλλο και κατά βέβαια ποιοι είναι αυτοί οι δύο τομείς που αφορούν τις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις, γιατί στην πλειοψηφία τους στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Κύριε Λεκάκη, καλημέρα σας από τον 984. Καλή σας μέρα, κύριε Δουγεράκη. Ο κύριος Λεκάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ και αντιπρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας, έτσι δεν είναι, της ΓΕΣΕΒΕ. Λοιπόν, ακούσατε τι είπα, παρακαλώ, θα ήθελα να ακούσω το πρώτο σας το σχόλιο, κύριε Λεκάκη. Μία διευκρίνηση μόνο να κάνω, κυρία Δουγεράκη, ναι. Ότι στην Ελλάδα έχουμε μικρές και πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρονται σε πάνω από 50 άτομα, πράγμα που δεν συμβαίνει στη χώρα μας. Αντίθετα, έχουμε μικρές και πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και γι' αυτό και τα προγράμματα όλα αυτά που βγαίνουν το τελευταίο διάστημα και τα τελευταία χρόνια απευθύνονται σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν υπάρχουν στη χώρα μας. Ξέρετε, ο όρος μικρομεσαία επιχείρηση πραγματικά είναι μια καραμέλα των πολιτικών, καραμέλα που τη χρησιμοποιούμε εμείς. Όλοι μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά λέτε μικρές, πολύ μικρές. Ο όρος μικρομεσαία επιχείρηση είναι θέμα, είναι λέξη που χρησιμοποιείται από την Ευρώπη και μόνο 50 επιχειρήσεις. Όχι, και μόνο πάνω από 50 άτομα προσωπικό που απασχολούν. Α, μάλιστα. Με πάνω από 50 άτομα προσωπικό. Μάλιστα. Άρα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός ο όρος δεν υπάρχει στη χώρα μας. Είναι ελάχιστες οι επιχειρήσεις αυτές που είναι προσωπικό πάνω από 50 άτομα για να μπορέσουν να ενταχθούν στα προγράμματα αυτά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναφέρονται τα τελευταία διάστημα και από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm. Καταλαβαίνουμε ότι αυτόματα οι πιο πολλές επιχειρήσεις από αυτές είναι εκτός προγραμμάτων. Δηλαδή, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν αναφέρονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναφέρονται σε επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν πάνω από 50 άτομα για να μπορέσουν να ενταχθούν στα ευρωπαϊκά προγράμματα αυτά που εξαγγέλλονται κατά καιρούς και από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Άρα τους μικρούς και τους πολύ μικρούς φαίνεται να μην τους αφορά καθόλου όλο αυτό το οποίο ανακοινώθηκε χθες. Βεβαίως, στην πλειοψηφία τους. Και, δηλαδή τα νούμερα είναι πραγματικά 700 περίπου χιλιάδες επιχειρήσεις στη χώρα μας. Είναι οι μικρές επιχειρήσεις. Όχι οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν μέχρι 10 άτομα προσωπικό. Mm-hmm. Και όταν βγαίνουν τα προγράμματα αυτά και λένε ότι θα πρέπει να έχεις μέσο όρο 3 άτομα προσωπικό για να μπορείς να ενταχθείς σε ένα πρόγραμμα, καταλαβαίνουμε ότι στην πλειοψηφία τους αυτές μένουν εκτός, γιατί πιο πολλές επιχειρήσεις, περίπου οι μισές από αυτές που ανέφερα πριν, απασχολούν είτε ένα άτομο είτε είναι μόνο οι επαγγελματίες. Μάλιστα. Μικρές, πολύ μικρές, έως 10 άτομα προσωπικό. Πόσες είναι οι μικρομεσαίες, πόσα δηλαδή αφημοί υπάρχουν? Εννοείται για πάνω από 50 μάλιστα, άτομα προσωπικό. Για να καταλάβουμε οι μικρομεσαίες πόσες είναι. Περίπου γύρω στις 150.000 είναι στη χώρα μας. Μάλιστα. 150.000 οι μικρομεσαίες πανελλαδικά. Άρα λοιπόν αφορούν αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν, τις 150.000 μικρομεσαίες περίπου επιχειρήσεις. Τα προγράμματα θα παραμείνουν αναρτημένα για 30 ημέρες, τουλάχιστον όπως ακούσαμε. Και στη συνέχεια για εκείνους που μας ακούν και είναι οι μικρομεσαίοι, θα είναι ανοιχτά για 40 ημέρες. Με μια επιδότηση η οποία θα φτάνει έως το 50%, αν θυμάμαι καλά,
Θα επιλέγονται οι δικαιούχοι στη βάση συγκριτικής αξιολόγησης και όχι όποιος πατήσει πρώτος το κουμπί για την υποβολή του αιτήματος, ενώ θα γίνονται δεκτές δαπάνες που θα πραγματοποιούν από τη στιγμή της προκήρυξης του προγράμματος. Για τους υπόλοιπους, η ενίσχυση πραγματικά πώς αποτυπώνεται ή μπορεί να αποτυπωθεί αυτή την ώρα, κύριε Λεκάκη? Κυρία Δουγκεράκη, ούτως ή άλλως και ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών εχθές το ανέφερε από μόνος του. Αυτά τα στοιχεία που έχουμε εμείς είναι ότι στην πλειοψηφία τους οι μικρές επιχειρήσεις και πολύ μικρές επιχειρήσεις που εκπροσωπούμε εμείς είναι εκτός προγραμμάτων. Ανέφερε και ο Υπουργός εχθές ότι προσπαθούμε να αυξήσουμε τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στα προγράμματα από τις 40.000 να τις πάμε στις 60.000. Καταλαβαίνουμε και αυτό γιατί όλα τα προγράμματα αυτά που αναφέρονται τα τελευταία χρόνια περνούν μέσα από τις τράπεζες. Όταν περνούν μέσα από τις τράπεζες, αυτόματα όλες οι πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις μένουν εκτός, γιατί οι πόρτες των τραπεζών αυτή τη στιγμή για τους μικρούς και πάρα πολύ μικρούς επαγγελματίες είναι κλειστές. Αυτό το φαινόμενο που συμβαίνει στη χώρα μας είναι εντελώς απαράδεκτο, τουλάχιστον για εμάς. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές και στον ίδιο τον Υπουργό αλλά και στους υπουργούς ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτό και να μην περνούν τα προγράμματα μέσα στις τράπεζες, γιατί τα κριτήρια τους είναι τόσο αυστηρά. Καταλαβαίνουμε ότι τα τελευταία χρόνια και μέσα στην οικονομική κρίση αλλά και λόγω της πανδημίας πάρα πολλές επιχειρήσεις δεν μπορούν να πάρουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο να βγει μια γενναία ρύθμιση έτσι ώστε να μπορέσουν να ρυθμίσουν και να είναι ενήμεροι και οι μικροί και πάρα πολύ μικροί επαγγελματίες, και έστω σε αυτά τα πάρα πολύ μικρά προγράμματα που βγαίνουν και έχουν τις προϋποθέσεις να μπορούν να ενταχθούν. Δυστυχώς δεν έχουμε εισακουστεί και με αποτέλεσμα να μένουν εκτός και να επωφελούνται μόνο οι πάρα πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και όσοι βέβαια καταφέρνουν να είναι ενήμεροι προς τα ασφαλιστικά και φορολογικά ταμεία. Να σας ρωτήσω, αυτή την ώρα είσαστε, μιλάμε σε πραγματικό χρόνο 700 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, έτσι. Πόσες ήταν οι επιχειρήσεις μικρές, πολύ μικρές, προ-κρίσης, οικονομικής κρίσης και μετά πάμε και στην πανδημία, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα σε ένα ορίζοντα χρόνου κοντά στα 13 χρόνια? 980.000, κυρία Δουγκεράκη. Περίπου γύρω στις 280.000 έβαλαν και το μέσα στην οικονομική κρίση. Μάλιστα. Μικρές, πολύ μικρές, ε? Ναι, βέβαια. Μικρές και πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις. 280.000 μικρές και πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας έβαλαν λουκέτο. Χάθηκαν πάρα πολλά επαγγελματίες και πάρα πολλοί εργαζόμενοι και έχασαν τις δουλειές. Χάθηκαν χιλιάδες θέσεις. Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να είμαστε πάρα πολλοί και να είμαστε μικροί και πάρα πολύ μικροί, αλλά βάσει και των στοιχείων του Εργάνη είμαστε ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα. Επιβίωσαν ποιες επιχειρήσεις, τι είδους επιχειρήσεις, με πολύ καλύτερο πρόσημο? Γενικότερα όλες οι επιχειρήσεις έχουν επιβιώσει μέχρι αυτή τη στιγμή που μπορούμε να το λέμε, αλλά επιβιώνουν έχοντας πάρα πολλά βάρη στην πλάτη τους λόγω της οικονομικής κρίσης. Χρωστούν στην εφορία, χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία και έχουμε τα φαινόμενα αυτά που παρουσιάζουν το τελευταίο διάστημα που φτάνουν στο να συνταξιοδοτηθούν οι άνθρωποι αυτοί και δυστυχώς δεν μπορούν να πάρουν ούτε σύνταξη. Σωστά το λέτε. Και είναι χιλιάδες αυτές οι υποθέσεις, διότι εάν δεν έχεις εξοφλήσει και στα ασφαλιστικά ταμεία ή στην εφορία, δεν μπορείς να προχωρήσεις και να πας παρακάτω. Και εδώ βάσει υπάρχει... το στοιχείο, ναι, βάσει το στοιχείο της ΓΕΣΕΒΕ είναι περίπου μία στις τρεις. Από τις 700.000, περίπου γύρω στις 250.000 είναι αυτοί που οφείλουν σε ασφαλιστικά και φορολογικά ταμεία σήμερα. Μάλιστα. Τόσοι άνθρωποι, είναι όμως 250.000 και είναι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν μπει στη διαδικασία και τη συνταξιοδοτική ή στο σύνολο το αναφέρετε? Όχι, στο σύνολο το αναφέρω. Τα ποσά τα οποία αυτή την ώρα χρωστάτε ποια είναι? Κυρία Δουγεράκη, από ό,τι γνωρίζουμε περίπου και ίσως και από 10.000 ευρώ και πάνω. Από 10.000 ευρώ και πάνω. Αλλά γενναία ρύθμιση προς το παρόν, παρά το πάγιο έτοιμά σας, γιατί το ακούμε πάρα πολύ καιρό, περί γενναίας ρύθμισης δεν έχει εισακουστεί. Όχι, ακόμα και τα τελευταία συνάντηση που είχαμε
με τους υπουργούς, μας ανέφεραν ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι εφικτό να γίνει αυτό. Φοβούνται τον εκτροχιασμό των οικονομικών. Μάλιστα. Στη γενναία ρύθμιση για εσάς, και είναι το τελευταίο που ρωτώ, τι περιλαμβάνεται, τι είναι ακριβώς αυτό που ζητάτε, κύριε Λεκάκη? Αυτό που ζητάμε, κυρία, είναι ότι να μια ρύθμιση των 120 δόσεων με κούρεμα πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων, και ό,τι κεφάλαιο μη να ρυθμιστεί όπως είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια, τη ρύθμιση των 120 δόσεων, στην οποία πάρα πολλοί επαγγελματίες δεν μπόρεσαν να ενταχθούν. Μια καινούρια τέτοια ρύθμιση θα έφερνε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα σήμερα, όταν έχουμε μια βελτίωση σχετικά καλή του οικονομικού κλίματος τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο. Και ενίσχυση, τουλάχιστον έτσι όπως τη ζητάτε και είπατε εσείς, αλλά όχι μέσω των τραπεζών, διότι εκεί μετά τα πράγματα δυστυχώς δεν πάνε, και δεν πάμε στην ενίσχυση, δεν πάτε στην ενίσχυση. Βεβαίως. Οι τράπεζες έχουν διαφορετικά κριτήρια και ελέγχουν τους επαγγελματίες αλλά και τους καταναλωτές με διαφορετικά κριτήρια από ό,τι τους ελέγχει η κυβέρνηση, και με κριτήρια συμφέροντος, και δεν ξέρουμε και αν είναι και σωστά τα κριτήρια αυτά. Γιατί συνήθως ευνοούν τους καλούς τους πελάτες, και τους πελάτες οι οποίοι δεν είναι καλοί για τον Α ή Β λόγο, τους αφήνουν στο περιθώριο. Καλά, κύριε Λεκάκη, το γεγονός ότι ξέρετε, πήραμε, κερδίσαμε με το σπαθί μας, τέλος πάντων, μια επενδυτική βαθμίδα, μας την απόδωσαν. Λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι ο ρυθμός ανάπτυξης, φεύγουμε από το 0-1, πάμε στο 1. Με το γεγονός ότι παρουσιάζει η αγορά μια καλύτερη εικόνα, το ότι ο τουρισμός πήγε καλά, δεν έχει δώσει ανάσα στους επιχειρηματίες. Βεβαίως και έχει δώσει ανάσα. Γι' αυτό και σας είπα και πριν ότι αν μια ρύθμιση των 120 δόσεων ανακοινωνόταν αύριο το πρωί από την πλευρά των Υπουργείων, γιατί είναι πολλά Υπουργεία που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή, θα είχε καλά, πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Γιατί σας είπα ότι βελτιώνεται το οικονομικό κλίμα στη χώρα μας λόγω όλων των αυτών που αναφέρατε, και οι επαγγελματίες θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο να πληρώσουν τις οφειλές τους. Αλλά αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα που υπάρχουν, να πάνε να κάνεις μια ρύθμιση όταν χρωστάς 100.000 ή 50 ή 10, και να κάνεις μια ρύθμιση των 12-24 και σε ακραίες περιπτώσεις 48, που δεν υπάρχει, γιατί σχεδόν κανείς επαγγελματίας δεν έχει μπορέσει να ενταχθεί 48 δόσεις, και να πληρώνεις και τις τρέχουσες υποχρεώσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Από την άλλη, βέβαια, και με αυτό το οποίο κυριαρχεί και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και των οικονομικών εφημερίδων, είναι αυτή η παγανιά που στείνει η ΑΔΕ, προκειμένου να δει με τους ελεύθερους επαγγελματίες τι γίνεται, διότι δεν μπορείς να κερδίζεις και από την άλλη να δηλώνεις μόνο 10.000 ευρώ, ότι έχεις ένα εισόδημα. Δεν ξέρω αυτό πόσο εύκολα θα αντιμετωπιστεί, πόσο εύκολα θα εισπράξει, όταν μιλάτε κι εσείς για χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Βεβαίως και δεν μπορεί να γίνει αυτό, αλλά και με στους ελέγχους που γίνονται, νομίζω ότι αυτοί που ελέγχονται είναι οι άνθρωποι αυτοί που όλα τα προηγούμενα χρόνια πρόσφεραν στη χώρα. Και η παραοικονομία και το παραεμπόριο που θα έπρεπε να ελεγχθεί στη χώρα μας, που έχει πάρα πολύ μεγάλα διαφυγόντα φορολογικά και ασφαλιστικά για το κράτος, δεν ελέγχεται. Παραμένει σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Και αυτό είναι το φαινόμενο. Εμείς έχουμε και έδρα και όνομα και μπορούμε να μας βρουν οποιαδήποτε στιγμή. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο παραεμπόριο στη χώρα μας, το οποίο δυστυχώς από την πλευρά της κυβέρνησης δεν έχουν δοθεί το εύλογο αποτέλεσμα για να μπορέσει να το ελέγξει. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, κύριε Λεκάκη. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα.